Άνω κάτω έχει γίνει κοινωνία του Ρεθύμνου και δύσκολη και κοινότητα με φόντο το πρωτοφανές περιστατικό βίας που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην αυλή του πρώτου επαγγελματικού λυκείου στα Περβόια, όταν ομάδες μαθητών του σχολείου με τη συνδρομή μίας ακόμα ομάδας εξασχολικών που ήταν μαθητές του λυκείου Περάματος επιτέθηκαν εναντίον αλλοδαπού μαθητή του πρώτου ΕΠΑΛ ξυλοκοπώντας τον ανελέητα. Έντρομοι καθηγητές προσπάθησαν να χωρίσουν τους θερμόαιμους μαθητές, με συνέπεια ένας από αυτούς να καταλήξει στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα στο χέρι. Τα παιδιά πάρα πολλές φορές επηρεάζονται από οικογενειακές καταστάσεις και φέρνουν τα βιώματα στο σχολείο. Θα ήταν καλό να υπήρχε καλύτερη συνεργασία μεταξύ γονέων, καθηγητών και μαθητών. Είναι μια αντίδραση μάλλον των παιδιών αυτή. Στη γενική ατμόσφαιρα, πιστεύω, αυτό το ότι μπορούμε να επιβληθούμε με μέσα όχι φυσιολογικά μέσα, αλλά σαν δυνατότεροι από τους άλλους. Οι τρεις μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ και οι τέσσερις του Λυκείου Περάματος πήραν διήμερη αποβολή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα Ρεθύμνου για να διερευνηθεί περαιτέρω. Στο πλαίσιο της έρευνας δεν αποκλείεται να κληθούν για εξηγήσεις τόσο οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου και οι γονείς τους ή οι κηδεμόνες τους, όσο και κάποια άλλα άτομα εντός ή εκτός σχολικής κοινότητας που θα κριθεί αναγκαίο. Φυσικά δεν είναι όμορφο. Προβληματίζεστε? Ναι, σίγουρα, ναι. Προβληματίζομαι, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Είναι ένα τραγικό γεγονός αυτό που συνέβη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά κατά καιρούς και σε επαγγελματικά λύκεια, αλλά δυστυχώς και σε γενικά λύκεια. Πέρα όμως από τις ανακοινώσεις που εξεδόθηκαν καταδικάζοντας τις βίαιες συμπεριφορές που αναπτύχθηκαν σε ένα ναό της γνώσης, το προσκήνιο επανήλθε έπειτα και από την ανακοίνωση της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και το οξυστεγαστικό πρόβλημα που δυστυχώς παραμένει άλυτο για χρόνια, δημιουργώντας εκρηκτικές καταστάσεις. Τα αίτια για τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι βαθύτερα και πρέπει να αναζητηθούν και από το Υπουργείο Παιδείας, σχολίασε εμφατικά μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος Γιουργαλής. Είδαμε στο Δήμο Ρεθύμνης ότι υπάρχει μια μετακίνηση του μαθητικού πληθυσμού προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Γι' αυτό άλλωστε με πιέσεις πολλές και πολλές φορές και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΜΕΡ ιδρύσαμε και το δεύτερο ΕΠΑΛ. Στις εν λόγω κτηριακές εγκαταστάσεις στα Περβόια συστεγάζεται το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ρεθύμνου και το εργαστηριακό κέντρο Ρεθύμνου, αριθμώντας αυτή την ώρα πάνω από 730 μαθητές, που εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να ελεγχθούν από τους καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα συζητήσουμε και την ίδρυση ενός τρίτου ΕΠΑΛ στο Ρέθυμνο σε μια προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψάχνουμε χώρο, να ξέρετε ότι είχαμε την αγωνία τα τελευταία 5 χρόνια για εξέβρεση χώρου για δημιουργία τρίτου ΕΠΑΛ. Κάναμε 2 διαγωνισμούς και οι 2 ήταν άγωνοι. Mm-hmm.